Βρήκαμε το σωστό εκλογικό κέντρο, παιδιά. Έτσι. Μετά την ταλαιπωρία που έφαγε ο άνθρωπο. Μα δεν φταίει αυτό, στο γραφείο του φταίει. Τώρα τα λέμε κιόλα. Έφαγε ταλαιπωρία τώρα ο Χριστιανός. Ρε Παναγία. Τι έγινε, σκοτάδι. Πέσαν σκοτάδια εκεί, γιατί. Λοιπόν, α, είναι μέσα, είναι. Είναι μέσα, είναι μέσα. Είναι μέσα. Πάει ο Παπανδρέου. Στην Πάτρα, έτσι είναι και υποψήφιο στην Πάτρα. Βέβαια. Εκεί δεν βλέπω κανέναν μέσα. Ήταν δίπλα, λέει το εκλογικό κέντρο που λέει τώρα. 20 νούμερα διαφορά. Ήταν δίπλα. Α, εντάξει, είναι, είναι εκλογικό κέντρο κατά προσέγγιση. Στο περίπου. Να ορίστε, υπομονετικός και ο κύριος Παπανδρέου. Δύο άνθρωποι είναι μέσα. Βγάζει 9 βουλευτές η Αχαΐα και έχουμε 5 επικεφαλείς κομμάτων. Άρα θα οι πρώην υποψηφίοι. Βγαίνουν οι πρώην πρωθυπουργοί και βγαίνουν. Είναι Λένη, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης υποψηφοί. Ναι. Και βγαίνουν αν πάρει έδρα το κόμμα. Ναι. Δεν υπονοείς κάτι. Όχι. Έχει αφήσει μουσου ο κύριος. Έχει αφήσει Παπανδρέου. Και καιρό έχει αλλάξει. Έχει αφήσει και ο Μοσκοβισσή. Ξέρετε τι μας είχε πει ο Μοσκοβισσής. Του είπε η γυναίκα του, λέει, γιατί είναι μοντέρνο να φαίνεται νέο. Ναι, επειδή η γυναίκα παντρεύτηκε τώρα. Έχει μία διαφορά. Έχει μία μικρή γραμματέα του. Φρεσκοπαντρεμένος. Φρεσκοπαντρεμένος. Και του είπε, Ελένη, να αφήσει, λέει, ένα γεννάκι, γιατί είναι της μόδας. Αλλά 2-3 είναι άμα έχεις νέα γυναίκα, τα κάνεις όλα. Τι να σου πω. Έτσι. Ο κύριος Παπανδρέου ψηφίζει λοιπόν τώρα. Φαίνεται ο κύριος Παπανδρέου. Είναι αθλητικός παραμένει. Αθλητικός ο κύριος Παπανδρέου. Πολύ. Πολύ. Και εγώ δεν κατάλαβα. Ναι, ο Νίκος. Θα αναφέρεσαι και σε μένα όταν λες για τον αθλητισμό. Γιατί να μην το λέω. Για τον πολιτισμό. Θα λες και για μένα ότι είμαι αθλητικός. Έτσι κι αλλιώς εμείς τρέχουμε. Δίνεται μία έμφαση στις κοιλιακές ασκήσεις. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχει φουσκώσει. Δίνουμε, ναι. Εμείς. Αυτό μου είχε πει εμένα. Ενιαίος μείωσο. Τι να πω. Ορίστε, ο κ. Παπανδρέου σταυρώνει. Ο κ. Παπανδρέου. Σταυρώνει, σταυρώνει. Προφανώς. Και εκεί είναι τρεις. Τρεις σταυροί είναι εκεί. Στην Αχαΐα, ναι, είναι μια εδρική η Αχαΐα, κομβική περιφέρεια, μεγάλη, γι' αυτό περιφέρεια. Και, μεγάλη περιφέρεια, γι' αυτό και είναι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης υποψήφιοι εκεί. Ναι. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Ναι. Στην Αχαΐα. Στην Αχαΐα. Είναι οι δεύτερες περιφέρειές τους, έχω την αίσθηση. Ναι. Έτσι, οι δεύτερες περιφέρειες. Ναι. Ναι. Μπορούν να επιλέξουν. Είναι, ναι. Είναι, και στην θυμάμαι, Ανατολική Αττική και στη Λάρισα. Και στη Λάρισα. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι και στην Δυτική Αττική. Ναι. Ναι, είναι στη δυτική, στα δυτικά προάστια. Γι' αυτό ψήφισε στο Περιστερέλιο. Γι' αυτό ψήφισε και φυσικά από την ναι. Ναι, για να δούμε αν θα κάνει δήλωση ο κ. Παπανδρέου και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Για να δούμε. Πολύ ήλιος, οι κάμερες. Είναι η διαφορά. Σκοτεινά μέσα. Ζέστη τώρα οι συνάδελφοι εκεί θα έχουν γίνει. Ταλαιπωρούνται. Και σκέψου του οπερατέρ που κουβαλάνε και την κάμερα, έτσι. Παναγία. Ζέστη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ιούλιο. Περιμένουμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος μου είπε ψηφίζουμε και φεύγουμε διακοπές. Πολύ καλό. Χρήση τη άδεια. Πάρα πολύ. Και φεύγουμε. Και φεύγει αέρα και κολλάει και καμιά δύο μερούλες. Όχι, αυτοί που ήταν να φύγουν διακοπές. Το καθυστέρησαν. Κάποιοι που θέλαν να ψηφίσουν, το καθυστέρησαν. Και μετά φεύγουν. Να ο κύριος Παπανδρέου, να ακούσουμε τον κύριο Παπανδρέου. Θα βγω εγώ. Χειροκρότημα. Ψηφίζουμε για να τιμήσουμε τη δημοκρατική παράδοση της Αχαΐας. Να τιμήσουμε αγώνες για τη δημοκρατία γενεών. Ψηφίζουμε για την ελπίδα. Για όσους δεν θέλουν να δουν την Ελλάδα βαμμένη στον μπλε της συντήρησης, αλλά ούτε και μια χώρα που, όπου η αριστερά έχει συγκατοικήσει με την συντήρηση ή έχει και πρακτικές συντηρητικές όπως αποδείχτηκε. Ψηφίζουμε για την δύναμη της αλλαγής, αυτό που χρειάζεται η χώρα. Μια δύναμη που όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε και που είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, για το αύριο της Ελλάδας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ψήφος. Είναι ψήφος αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός.